Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Γούσου Πω εδώ στο Περιστέρι. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς μεταξύ των Σκακιστών και των 99ers. Στην τέτη θέση οι Σκακιστές στην κανονική διάρκεια, στον δεύτερο όμιλο της Development 1. Από την άλλη, οι 99ers κατέληξαν δεύτεροι στον τρίτο όμιλο, έναν από τους φετινούς δυσκολότερους της κατηγορίας. 16-8 το ρεκόρ των τυπικά γηπεδούχων απόψε Σκάκιστον, 21-3 το ρεκόρ των NA99ers. Τριποντάκι από την αρχή, έστωχο από την γωνία. Πρώτη πόντι από τον φυσικό ηγέτη τόσα χρόνια, τον Λευκόν, τον Δημάδη. 0-3, κλέψουμε ξανά. Για τους Σκάκιστους έχουμε Αθανασίου, Αντωνάκη, Γκουρβέλο, Καραλή, Μαγαγιάννη, Μιχαλίδη και τον Μπιλάρο, τον Χρυστοδηλόπουλο. Μέσα ξανά, αυτή τη φορά ο Μερμίγκης είναι ο σκόρερ. 5-0. Για τους 99ers έχουμε, νομίζω, πληρότητα. Δεν λείπει κάποιος από τα σημαντικά χαρτιά. Θανασίου γύρισε και έβαλε το πρώτο καλάθι των Ερυθρών Αυγών. Βασιλάκης, Δημάτης, Καθάριος, Κοκκίνης, Μαραγκουδάκης, Μελέτης, Μερμίγκης, Παντελίδης και Παπαπέτρος. Η 9 που θα έχει σήμερα να διαχειριστεί ο Σταύρος ο Καζάκος από τον Πάγκο, τριμποντάκι του Δημάδη άστοχο, rebound από τον Αθανασίου. Το πρώτο μάτς, οι Σκακιστές ανοίξαν μια σχετικά μεγάλη διαφορά 13 πόντων. Έχασαν στα σημεία, μάλλον δεν έχασαν στα σημεία, σοφαρίστηκε η διαφορά από τους Λευκούς και το μάτς εν τέλει κατέληξε ισοπαλό, 65 όλα. Οπότε σήμερα ο νικητής περνάει στην επόμενη φάση, ο ντυμένος πάει στη σπίτι του. Τόσο απλά τα πράγματα. Ωραία πάσα, Καθάριος και πάρει καλή θέση στο λοπός, αλλά ο Μιχαλίδης τον κατάλαβε. 2-5 στο πρώτο δίλεπτο. Μιχαλίδης, πολύ ωραία λόγω από τον Κουβέρλο. Πρώτο καλάθι για εκείνον. Ο Πέτρος, Καθάριος, μπαλά στο Μερμίγκη, από εκεί στον Δημάδη. Ο Μάτης ξέφυγε, είναι πιο γρήγορο στα πόδια από τον Βασίλη τον Χρυστοδηλόπουλο. Rebound του Μιχαλίδη. Εν τέλει, μεγάλη πάσα Μεγαγιάννης στο άλετε αστέρι των Κουρκουτών. Θα σκεφτήσει την πρώτη προσπάθεια. Μεγάλη η απουσία σήμερα του Λευτέρου του Κανδυράκη. Για τους Σκακιστές, στον προηγούμενο μάτς κάνει πολύ καλή δουλειά. 3 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, συνολικά 18 πόντους. Το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι στις 7 Πέμπτου του περασμένου έτους οι Σκακιστές έδωσαν πάλι εδώ, πάλι με την ίδια ομάδα, το πρώτο τους ever παιχνίδι στο μπασκετάκι. Νίξαν τότε με 63-58. Θανασίου, Μιχαηλίδης, Γκουρβέλος στην πρώτη προσπάθεια από μακριά, θα αστοχίσει, λοιπόν, τον Μερμίγκη. Ναι, σήμερα έχουν φέρει και λαό στην εξέδρα. Καθάριος για τρεις από την κορυφή, ο Γιάννης Λάτς. Πολύ καλό ξεκίνημα από μακριά για τους 99ers. Ένα τριμποντάκι τώρα του Καθάριου και ένα προηγουμένο του Δημάδη. Θανασίου. Ωραία, πας στον Μιχαλίδη, ποιος υποφελείστε από τις κόντρες, αλλά αστοχή, ο ίδιος το rebound, foul από τον Καθάριο. Σκεκτές, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν πέρσι στο μπασκετάκι. Κάναν μια καλή πορεία στην Summer Development League, αποκλείστηκαν στην φάση του 8 από τα Γκραν Καμάρια, τα οποία έφτασαν και μέχρι τον τελικό. Από την άλλη, οι Σκακιστές ξεκίνησαν ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί πέρσι, πάλι στην Summer Development League. Καλά θα τον Μιχαλίδη εδώ, τη σκηπότη του. Αποκλείστηκαν από τους κυπελούχους εν τέλει, Run and Gun, σε μια σειρά παιχνιδιών, η οποία ήταν πολύ δραματική, στο βαθμό και έρανα νομίζω το τελευταίο match.
Έδειξε ένα buzzer beater. Τότε νομίζω μόνο δυνατότεροι έχουν γίνει. Κάνουν πολύ καλή πορεία φέτος. Με βήματα εδώ. Έχει επιθετικό φάουλ. Διορθώνω. Κάπως έτσι κλείνω από τα 4 λεπτά, 3 φάουλ από τους λευκούς, κανά από τους κακιστές μέχρι στιγμής. Σε δεν πηδήσει για εκείνους. Βέλος απέξει με πλάτη τον Μερμίγκη. Παίρνει θέση χαμηλά. Θα γυρίσει και θα το βάλει με ταμπλό πρώτη πόντι και για εκείνον. Γκουρβέλος, ο οποίος είχε βάλει ένα φοβερό buzzer beater στο προηγούμενο μάτς. Είχε 9 πόντους και 9 rebound. Τριποντάκι μέσα και αυτό. Αυτή τη φορά διαχειρός Μαραγκουδάκη με 3 τρίποντα ξεκινούν οι 99 στα πρώτα 5 λεπτά. Θανασίου κερδισμένο φάουλ και 2 βολές και για το βασικό τεσσαράκι. Τον σκακιστόρο που βλέπω σήμερα λογικά είναι το πεντάρι τους. Πολύ καλό μάτς από τον Μιχαλίδη και από τον Κανδυράκη. 22 πόντι ο πρώτος, 18 ο δεύτερος. Από την άλλη καλή δουλειά έκανε ο Μαραγκουδάκης και ο Κοκκίνης. 15 πόντους ο πρώτος, 8 ο δεύτερος, ο οποίος βγήκε και Μπέτσελ MVP, ακουπά. Στο παλαιά παιχνίδιζο έλειξε από το μάτς. Χρυσοδηλόπουλος για 3 ο Μπιλ θα στοχίσει. Rebound του Κοκκίνη. Μπάλα στον Τιμάδη, ωραία προσποίηση. Πιστεύει τον Κοκκίνη στην γωνία σου για 3. Σίδερο rebound εν τέλει από τον Αθανασίου. Ο νικητής του Ζευαριού να πούμε ότι θα παίξει ενάντια στους Μίνωες. Ήταν σχετικά εύκολα και στο δεύτερο μάτς τους Escapers. Γκουρβέλος πέρασε, ωραίο καλάθι. Από εκείνον time out από τους 99ers 10-11. Συνέχεια στο μάτς 10-11. Στο πρώτο πεντάλεπτο οι 99ers έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά από μακριά. Από την άλλη οι σκακιστές έχουν βρει τις λύσεις στο πρόσωπο του Μιχαλίδη για τον Γκουρβέλου. 4 πόντι για τον καθένα τους. Ωραία συνεργασία εδώ, το καλάθι δεν θα έρθει, καλή άμυνα του Γκουρβέλου. Κατεβάζει και τρέχει ο Μιχαηλίδης. Γκουρβέλος. Ξοδουλόπουλος έρχεται για ένα screen. Κόψε του λέει ο Γιάννης, θα το σουτάρει και θα το βάλει και αυτό. Γιάννης Γκουρβέλος έχει ξεκινήσει καλά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη για όποιον τον μαρκάρει για τους 99ers. Νομίζω είναι ξεκάθαρα παίκτη της ψυχολογίας. Αυτός ήταν ο έβδομος του πόντος. Το δεύτερα Ρημάδης για 3 από την κορυφή. Αστοχή rebound από τον Κοκκίνη, Μερμίγκης και βγαίνει ο φάουλ για 2 βολές. Καραλής, έξω ο Μπιλαράς για τους ερυθρόλευκους μέσα από το κοκκίνι, λέω καλά, του Μερμίγκη. Μερμίγκη σαν να τεπέρτης των Young Ballers. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα της στο μπασκετάκι. Γιάννης 13 όλα το σκορ. Ένα φάουλ μόλις από τους κακιστές, 4 από τους 99ers, δεν έχουν άλλο να δώσουν. Θανασίου, Μιχαλής παίζει με πλάτη, μπάλα ξανά έξω. Μεγαγιάννης θα το δοκιμάσει, αλλά δεν θα δικαιωθεί rebound από κανέναν. Μερμίγκης για 2, σίδερο rebound από τον Αθανασίου. Μπάλα στον Γκουρβέλο. Ο Βέλος πήγε προς τα μέσα, δεν κέρδισε κάτι. Ο Βέλος νομίζω έχει κάνει την πορεία του.
το παρτιδάκι και θα να πάω και δύο βολές τώρα εδώ για τον Εκοκίνη. Σαβαλένθια, Λιμός, Αντίλαλος, West Kings. Νομίζω οι πιο ένδοξες στιγμές του είναι με την ομάδα του, την πρώην ομάδα που θα είναι Βασιλόπουλου. Καβαλένθια, υπενθυμίζω, πρωταθλητές της Elite για πολλές σεζόν. Μέχρι πρώτας μοιράζονταν τον τίτλο των πιο επιτυχημένων εισαγωγικά ομάδων. Πλέον η Στιφάδο είναι αυτή που έχουν τα περισσότερα κύπελα. Αν δεν έχω χάσει κάτι, αυτή είναι η πρώτη πόντη του Κοκκίνη. Γουρβέλος, Μιχαηλίδης, λάθος η πάσα από εκείνον. Καθάριος τρέχει και βρίσκει τον Κοκκίνη. Έβαλε τα χέρια του ο Τάξης ο Μαγαγιάννης. Μίγκης, Κοκκίνης για τρεις, δεν το σκέφτηκε, αλλά στόχησε, rebound του Καραλή, μπάλα στον Γκουρβέλο. 2-16, 13-14. Το μάτς από το πρώτο τετράλεπτο και μετά πηγαίνει πόντο-πόντο. Θανασίου για τρεις, μέσα ασίστ στον Γκουρβέλο, τριποντάκι πρώτο για τον Μίου. Δεύτερο τρίποντο για τους κακιστές, ένα έχει προηγουμένως ο Γκουρβέλος. Για δύο, αστοχό. Λίγο κοινήσε από το Τουρελμπούδι, ο κύριος Βασιλάκη. 100 τελευταία δεύτερα για την πρώτη περίοδο. Καραλής, πιέστη και έδωσε το φάουλ. Από τον Βασιλάκη θα εκτελέσει βολές. Έξω Μεγαγιάννης, μέσα ο Αντωνάκης. Μέσα η δεύτερη, 17-14. Δύο φάουλ ακόμα έχουν να κάνουν οι κακιστές, όπως φωνάζει και ο coach Μπουργαζάς για απόψε. Χάριος μπαλά στη γωνία, Βασιλάκης μόνος του. Δεν θα τιμωρήσει την άμυνα των σκακιστών. Βλέπουμε τον Κοκκίνη. Δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Θετικό rebound από τον Βασιλάκη. Μέσα ο Χρυστοδουλόπουλος, έξω ο Αθανασίου. Αυτό ο Μερμίκης, rebound ο Γκουρβέλος. Τελευταίο λεπτό. Καλύβης. Καραλής παίζει με πλάτη τον Καθάριο, κερδίζει χώρο. Θα σηκωθεί, αλλά έχουμε βήματα. Βασιλάκης. Καθάριος. Μπαλά στον Κοκκίνη. Καλωτή χαμηλά. Πολύ ωραίο το βίζιο. Καλάθι. Απιγοντά. Με χειρός Μαραγκουδάκη. Όλα τα λεφτά για αυτή του Κοκκίνη. Το μάτι ξανά στον πόντο 17-16. Γκουρβέλος. Έχει μια πλάτη. Είναι και ο Μαραγκουδάκης πάνω του. Μπαλά στον Μιχαηλίδη. Σουτ για δύο. Σίδερο rebound από κανέναν, εν τέλει καθαρίζει ο Μαραγκουδάκης, τελευταία 16-4. Βασιλάκης, σιγά με το χάφι, 17-18. Μαραγκουδάκης,
Αυτές πήγανε λάθος. Με 7 όλα στην διάθεση των 99ers, έχουν ακόμα ένα χώρο να δώσουν. Η κόκκινη, ο κόκκινης προσπίθηκε, πήγε προς τα μέσα, μισό λέα άστοχο, είχε με φόλο 18-18 σκορ, πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδος εδώ στο Περιστέρι, 17-18 το σκορ, για να δούμε στατιστικά. Μία στις 4 βολές, 5 στα 10 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα για τους σκακιστές. Από την άλλη 3 στις 4 βολές, 3 στα 12 τρίποντα και 3 στις 8 τρίποντες προσπάθειες για τους 99ers, που θα στοχίσουν τώρα το Γιώργος Μαραγκουδάκη. 10-11 τα rebound, 8-6 assist, 1-3 κλεψίματα, 4 λάθη για τους σκακιστές, 2 για τους 99ers. Αγαπηδάκης έκοψε αλλά δεν βιάζεται ο point guard των Λευκών. Βασιλάκης καθάριος με υπομονή από την γωνία, θα αστοχίσει ο Γιάννης. Του πάνω το καραλύσει μπαλά στον Κουρβέλο. Δέκα δεύτερα. Βέλος στη γωνία, Μεγαγιάννης το πήρε και το χλάτσωσε. Πρώτη πόντη στη δεύτερη περίοδο, ρηχηρός Τάκη Μεγαγιάννη. Φάριος δίστασε. Αλλά έξω Μαραγκουδάκη. Και από εκεί χαμηλά στον Μερμίγκη, ο οποίος σηκώνεται για δύο άλλα στοχή. Επιθετικό rebound. Βασιλάκης για δύο σίδερο, rebound του Χρυστοδηλόπουλου. Κάπως έτσι κλείνει το πρώτο 1,5 λεπτό, 19-18, προβάδισμα ξανά για τους ερυθρόλευκους. Βέλος παίζει με πλάτη, κλείνει και δεύτερος παίκτης πάνω του. Χρυστοδηλόπουλος για 3 σλάτς. Πρώτο τριποντάκι του Μιλάρα. Χρυστοδηλόπουλος πρώην παίκτης του Uncle Drew. Αν δεν πει απλέον δεν αγωνίζεται στα πάρκια του Μπασκετάκη. Καθάριος για 3 χλάτς, λάτος ο Γιάννης. Πρώτη πόντη και της ομάδας του Σταύρου του Καζάκου στην δεύτερη περίοδο. 22-21. Μεγαγιάννης ξεχασμένος, μόνος Λωτάκης, θα το βάλει και αυτό. 4-3. Μάλλον 7-3 το μέρος σε ρίτων σκακιστών στην δεύτερη περίοδο. Αθάριος πέρας ο Γιάννης. Ωραία πάσα, καλάθι ο Μαραγκουδάκης. Μάτσε ξανά στον πόντο. Μιχαηλίδης στον Καραλή, γύρισε ωραία εκείνος. Στέξε όμως από κοντά, Μαραγκουδάκης, φεύγει, Μερμίγκης. Άντε πιάστε τον εκεί, δύο πόντι ακόμα για τους 99ers. Με αλλαγές, Αθανασίου μέσα, μέσα και ο Μελέτης. Σκόρια για την πρώτη περίοδο από πλευράς καξιτών ο Γκουρβέλος με 7 πόντους. Από την άλλη ο Μερμίγκης τράβηξε το κουπί όπως και ο Μαραγκουδάκης. 4 πόντους από τον πρώτο και 5 από τον δεύτερο. Ο Μερμίγκης τώρα έφτασε στους 7. 24-25. Γκουρβέλος πάτησε για 3 ο Γιάννης. Μπάλα τον πουλάει. Rebound. Μαραγκουδάκη φάλ του Σλάπρου Ξοδηλόπουλος, σωστό. Αυτό είναι μόλις το πρώτο των σκακιστών στην δεύτερη περίοδο.
Λέτης πέρασε, έβρικε την πάσα, καλή άμυνα από τον Αθανασίου εκεί. Λέω σίγουρα εκείνοι έχουν το προβάδισμα όσον αφορά τα αποτέλεσμα της ενέργειας. Καλά θα τον Μιχαηλίδη εδώ. Θεωρώ ότι ακόμα και οι Σάρνες θα ήταν σήμερα οι ομάδες, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Έχουμε απουσίες από την πλευρά των Σκακιστών, ξαναλέω. Η 99 σίγουρα είναι πιο γρήγορη ομάδα. Λογικά θα χτυπήσουν στον ευδιασμό όσο προχωράει το μάτς. Μαραβιδάκης προσπίθηκε. Μπαλαστή γωνία, Βασιλάκης θυμμένος και έτοιμος. Λάθη της οικολογίας για τους λεπτούς. Βέλος, θα δοκίνει η μπάλα. Βασιλάκης, δημιουργεί στο σκριν. Μπάλα στην κορυφή. Λέτης πέρασε, βρήκε ωραία την πάσα. Στήζουν διαφορά 4 πόντων με καλά του Παντελίδη. Παρασίου δεν απαντάει, rebound από τον ίδιο. Βγάζει πάρα πολύ ενέργεια, πολύ ωραία πάσα στον Μιχαηλίδη, assist στον Αθανασίου Καλάθη για τον Χρήστο. Ένα το συνεχόμενος πόντος για τον Μιχαηλίδη, διαφορά ξανά στους 2 πόντους, 28-30. Βασιλάκης, Μαραγκουδάκης πέρασε, αδύναμο το λέει. Μπάλα στον Κουρβέλο. Θανασίου προς τα μέσα, βρίσκει ωραία τον Μιχαηλίδη, δεύτερη ωραία assist. Συνεχόμενες πολύ ωραίες φάσεις από τους καχιστές. Ωραίο σπίνουρ, Μαραγκουδάκης μέσα και αυτό. Πάλι εδώ τον Παντελίδη. Μερμίγκης έξω μέσα. Ο Κοκκίνης από ό,τι βλέπω. Μέσα και ο Αδωνάκης για τους σκακιστές. Βολές για τον Γιάννη τον Κουρβέλο. Σε δεύτερη rebound από τον Μελέτη. Λάθος εκεί, πίεση και έκλεψε ο Μιχαηλίδης, η μπάλα δεν πήγε στον Αντωνάκη. Νομίζω ότι για χαντώθηκε ο Χρήστος. Άσπρος ο Αθανασίου, κατεβάζει γρήγορα Μελέτης. Μαραγκουδάκης προσπίθηκε, ωραία πάσα, καλάθι από κοντά. Μελέτης βγει ξανά τη λύση, το συν 4 επιστρέφει. Γιάννης, Μιχαηλίδης εγκασμένος, κατάλαβε την κατάσταση και έκλεψε εκεί ο Παντελίδης, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπαλά. Κίνης με βήματα. Στο Μεγαγιάννης μέσα ο Καραλής. Αντωνάκης πιέστηκε, πέρασε, ψάχνει την πάσα, θα βρει τον Καραλή. Γύρισε εκείνος, σηκώθηκε και το έβαλε.
Μέχρι στιγμής Μουραλίδης και Παγαγιάννης οδηγούν για τους ερυθρόλευκους. Καλά τώρα από τον Βασιλάκη, 7ος του πόντος. Μιχαηλίδης, Αντωνάκης, βάλε εκτός από τα πόδια του Βασιλάκη. Παπασίου, πάτε σε εννόηση εδώ. Βασιλάκης Μελέτης προσπίθηκε, μπάλα στον Κοκκίνη, πέρασε εκείνος, είναι πολύ ταχυδύναμος παίχτης. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, νομίζω αν μιλάμε για τραζίσιο παιχνίδι και ταχύτητα, σίγουρα είναι ένα έχουμε το πρώτο χέρι. Ας πω εδώ ο Μιχαηλίδης. Από την άλλη και οι σκακιστές νομίζω την περισσότερη εμπειρία στην κατηγορία. Καλά εδώ την Βουλουσινό. Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη πόντα του Παπαπέτρου. Ένα και 40. 32-38 το σκορ, συν 6 για τους 99ers. Μιχαηλίδης, φάουλ και βολές. Μέσα εμβολή 34-38. Από τη γωνία φάουλ και τρεις βολές. Πάνω από τον ίδιο, μπάλα εκτός εν τέλει. Βέλος πέρασε, αυτό έξε. Τελευταίο 1-15. Νάιντιναϊερς τρέχουν, λόμπα στον Μελέτη, γύρισε Αθανασίου. Το δυσκόλο του λέει, αλλά ο Μελέτης δεν αναφέρει από κοντά. 34-41, time out τις κακιστές. Συνέχεια στο μάτς, τελευταίο λεπτό. Ένα μίνι ξεσπασμά από τις 99ers στα τελευταία 2 λεπτά περίπου. Λάθος εδώ από τον Κουρβέλο, Μεγαγιάννης διορθώνει. Θανασίου για 3 rebound, Κοκκίνης. Και γνωστή συνταγή νομίζω, οι 99ers πιέζουμε και τρέχουμε τον εφηδιασμό. Ασίου, Γουρβέλος,
Θα παίξει ξανά με πλάτη ο Γιάννης. Θα την πάσα, βρίσκει τον Μεγαγιάννη στη weak side. Μιχαηλίδης πέρασε, αλλά αυτό έχει σε rebound από το κοκκίνι μπάλα εκτός από τα χέρια του. Ευκαιρία να μειώσουν οι σκακιστές. Μεγαγιάννης, Γκουρουβέλος, πάτησε γερά, το πήρε αλλά στόχισε. Παύλο Καραλής. Αυτό είναι το τρίτο των σκακιστών, ακόμα ένα έχουν να κάνουν. 22. Μελέτης. Περνάσκα τον Κοκκίνη. Μπαλά έξω. Βασιλάκης πέρασε αλλά στόχισε rebound. Από ποιον, από τον Μιχαηλίδη. 6-4. 5-4. Μεγαγιάννης βιάστηκε, αστόχησε. Δεύτερη ευκαιρία από τώρα. 4-4-41 σκορ ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στο Γουσουπού. 17-18 το σκορ της πρώτης περίοδου. 17-23 το μέρος σκορ της δεύτερης. Κάθαρο το μπλοκ εδώ. Πάμε μια γρήγορα να δούμε στατιστικά το πρώτο μέρος. Να πω ότι όποιον το ξέρετε στο μπασκετάκι διά μπορεί να βλέπετε live στατιστικά, ιστορικό και live score ανεξάρτητα αν το παιχνίδι μεταδίδεται στο YouTube ή όχι. Μάδης Κοκκίνης πέρασε. Καλύπτει αυτή την μπάλα να βγει εκτός. Τι να δούμε λοιπόν. 3-8 βολές, 11-22 τίποτα, 3-13 τρίποντα για τους σκακιστές. Από την άλλη 4-7 βολές, 11-22 τίποτα και 5-13 τρίποντα. Ας το δούμε κοντά ο ψηλός, δεύτερη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Να το πάμε ο Πέτρος. 18-22 rebound, 10-12 assist, 2-4 τα κοψίματα, 2-1 τα κοψίματα. Συνολικό έφεσες για τους σκακιστές 35 και τους 99ers 49. Συμβολή rebound από τον Καραλή με αυτοδεξία Κοκκίνη. Σμερμίγκης με ταμπλό. Για πρώτη φορά διψήφια διαφορά για τους 99ers. 34-45. Ένα δίποτο τώρα του Κοκκίνη και ένα goal foul από τον Παπαπέτρο. Βέλος πέρασε, βρήκε χώρο και σιγά μην το έκανε αυτό. Πρώτη πόντι για τους ερυθρόλευκους. Αν θέλουν σήμερα να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω στις αρχές, νομίζω χρειάζεται τον καλό Γιάννη Γκουρβέλο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι αυτός και ο Μιχαηλίδης πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες και αν είναι να γίνουν και ήρωες στο τέλος. Εγώ το έχω πει από την αρχή ότι μυρίζω παράταση. Καλά θα τον Μιχαηλίδη. Για το 45 διαφορά πέφτει ξανά σε μονοψήφια δημή. Δημάδης. Ο Κίνης πέρασε. Ωραία πάση στον Παπαπέτρο. Μπάλα έξω. Δημάδης για 3. Κλάτς. Αποφασισμένοι και με το μαχαίρι στα δόντια μπαίνουν οι παίχτες του Καζάκου. Ξανά στους 10 το μάτς. Γκουρβέλος, Αθανασίου, το ζήγησε και το χλάτωσε. Διαφορά σε 7. Δημάδης πέρασε. Κοκκίνης για 3. Δεν απαντάει, κακό το σουτ. Εδώ μπάλα εκτός, κατοχή παραμένει για τους 99ers. Μερμίγκης στέκεται για 2. Αστοχή rebound του Καραλή. Μπάλα στον Μεγαγιάννη. Φάουλ από τον Δημάδη. Εξυπνώ για να κόψει τον εφηδιασμό. Ξάχα την πάσα. Καραλής παίζει με πλάτη. Για 3 ο Γιάννης. Αστοχός rebound του Κοκκίνη. Ευκαιρία ξανά για τους 99ers, οι οποίοι σίγουρα έχουν μπει
πιο πιστικά στην τρίτη περίοδο. Οι σκακιστές πάντα μένουν από κοντά. Καθάριος, Μερμίγκης για 2, σίδερο, rebound από τον Παπαπέτρο, επιθετικό. Δημάδης ξανά, όχι, Θαρασίου στο rebound. Θαρασίου ένα τριποντάκι, Μιχαλίδης 2 πόντι, 2 πόντι και από τον Γιάννη τον Κουρβέλο. Από την άλλη έχουμε ένα τριποντάκι από τον Δημάδη, ένα έμεσο τρίποντο από τον Παπαπέτρο και 2 πόντους από τον Μερμίγκη. Όλα αυτά στο πρώτο τρίλεπτο της επανάληψης. Θυμίζω το μάτς ξεκίνησε από το 0-0. Το πρώτο μάτς σαν να μην έγινε ποτέ, 65-65 τελείωσε. Οπότε όποιος σήμερα νικήσει με οποιαδήποτε διαφορά περνάει στην επόμενη φάση και παίζει με τους Μίνωες. Καλά εδώ από τον Μιχαλίδη, πολύ ωραία assist από τον Αθανασίου. Το μάτς στους 5, Δημάδης, Μερμίγκης. Δημάδης. Να μείνει 5-0 σε ρίτρα έχουν τις κακιστές. Παπαπέτρος γύρισε, φάουλ του Καραλή. Προσπίθηκε φλότερα από το κέντρο, άστοχο ριμπάουντ από Παπαπέτρου. 2 τα φάουλ των σκακιστών, 4 από τους Nice Niners με 5 και 45 να απομένουν στο ρολόι. Κοκκίνης, Μερμίγκης για 2, αδύναμο το σουτ. Δεν είναι πολλές φορές το που αυτό να συμβαίνει. Ο Μερμίγκης νομίζω είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους mid-range shooter που έχουν σίγουρα στο roster οι 99ers. Καραλής, στάθηκε. Αυτό έχει σε ριμπάντα από τον Μερμίγκη, μπάλα στον Δημάδη. 6 πόντους στο μάτς, 43-49. Μαραγκουδάκης, Δημάδης. Ενώτανε αυτό. Το σύνολο για επιστρέφει. Δεύτερο τριποντάκι από τον Δημάδη συνολικά. Για να δούμε πόσους πόντους έχει. Εκεί 9. Φάουλ εδώ. Time out, 4.55 στο ρολόι, 43-52. Συνέχεια στο μάτς. Μέσα η πρώτη. Και δεύτερο τον Αθανασίου, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος θα βγει στον άνεμο. Μην
ο Μιχαηλίδης αναλάβει τη βολή. Καλή πρώην παίχτης των Αλανταλών. Γενικά όποιος παίζει στους καξιτές πρέπει να έχει μια σχετική προϋπηρεσία στο μπασκετάκι. Νομίζω ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ως πόντου ομάδα τους καξιτές. Έχει παίξει και αλλού. Ο Πέτρος άστοχος. Αυτή παραμένει για τους λευκούς. Όλοι αυτοί είναι η εξέδρα των 99ers. Ο Κίνης μόνος από τη γωνία. Σίδερο, rebound του Μιχαηλίδη. Μπάλα στον Αθανασίου. Το μάτς ξανά στους 7 πόντους. Γουρβέλος παίζει με πλάτη. Γυρνάει ο Γιάννης, μπλοκ καθαρά τον Παπαπέτρο. Φάουλ. Για να δούμε από ποιον. Τον Παπαπέτρο. Τελικά θα υπήρξε μια επαφή. Σίγουρα το λέω συχνά πυκνά. Αν εγώ από εδώ πάνω βλέπω ένα, οι ρεπ βλέπουν χίλια. Οπότε δεν υπάρχει νομίζω κάποιος λόγος συζήτησης. Time out 45-52. Μέσα έβολε από τον Γκουρβέλο. Ήταν η βολή της τεχνικής. Έχουμε άλλες δύο από το φάουλ. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Γυρνάει ο Γιάννης. Βέλος Μεγαγιάννης για τρεις. Λάτς Τάκης Μεγαγιάννης. 50-52. Από το πουθενά ξανά το μάτς το πόντο. Θυμίζω στην 10 είχαν οι 99ers, διορθώνω, μέχρι πριν περίπου 4 λεπτά. Σαξιές όμως αποδεικνύουν ότι αν θα πουλήσουν το ντομάτι θα το πουλήσουν πολύ ακριβά. Πάλι εδώ τον Γκουρβέλο. Τρίτο για τους ερυθρόλευκους. Ο Κίνης. Πέρασε, πολύ ωραία κίνηση, άφησαν το τελείωμα του. 10-35 στον φωτεινό πλέγα του Περιστέριου. 50-52, ευκαιρία να σοφαρίσει το μάτς ή και να περάσουν μπροστά οι αγκητές. Γουρβέλος, Μεγαγιάννης, δίστασε αυτή τη φορά. Σηκώθηκε για δύο, αλλά στόχησε rebound του Παντελίδη, βάλα στον Δημάδη. Οπα. Θα χτύπησε ο Γκουρβέλος. Μέσα στο Δηλόπουλος, έξω ο Γιάννης. Λάθος από τον Δημάτη Αθανασίου σε κενό τέρμα. Το μάτς στα ίσια 52-52. Λάθος πάσα, Μιχαηλίδης ξανακλέβει. Μιχαηλίδης σηκώθηκε για δύο, αστόχησε, πήγε να πιάσει δώσει τον ύπνο την άμυνα των Λευκών, η οποία αναστικά σώταν. Σούτ για τρεις, Βασιλάκης, ναι. Λύνει τον γόλι δεσμό των 99ers, οποίοι είχαν πολύ ώρα να σκοράρουν. Τελευταίο καλάθιμα να βάλει ήταν ένα τριποντάκι του Δημάδη. Μεγαγιάννης
Θανασίου προσπίτε. Γυρνάει, καραλής, ένας καλή θέση, φεύγει ξανά η Ναϊρνάιερ, φάουλα διαδικότητα Ελληνόπουλου. Δύο βολές στην κατοχή για τους λευκούς. Και η δεύτερη. Συν 3 παραμένει για τους 99ers. 2 λεπτά και 5 δεύτερα στον φωτεινό πίνακα. Βασιλάκης, λίγο πιο έξω από το έλμπο, μέσα και αυτό, 5 συνεχόμενοι πόδια από εκείνον. Στην πιο κρίσιμη φάση του παιχνιδιού μέχρι στιγμής ο Βασιλάκης δηλώνει παρόν. Κυρβέλος. Με φάουλ του Παντελίδη. Βολές πλέον από εδώ για τους σκακιστές. Σίδωρο η πρώτη. Ο Βέλος που και στο προηγούμενο μάτι στο θεματάκι από τη γραμμή των βολών θα στοχίσει και στη δεύτερη τώρα. Παραγκουδάκης τρέχει. Παντελίδης, καλάθι από τα δεξιά. Στις 7 πόντους ξανά το μάτς. 5 πόντους τον Βασιλάκη και 2 τώρα από τον Παντελίδη. Και το σύν 7 επιστρέφει και πάλι. Θανασίου για 3, θέλει να κόψει το σερί, το σούτ του είναι κακό. Εφηδιασμός του 99ers, time out, ζητάει ο Μπουργαζάς. 52-61. Συνέχεια στο μάτς. 5 πόντα τον Βασιλάκη και 2 τον Παντελίδη, διαφορά εκτοξεύεται ξανά στο σύν 9. Οπότε άκουσα, πόσα μάλλον άκουσα στο time out. Οι σκακιστές θέλουν να χτυπήσουν κάποια μισμάτς κοντά στη ρακέτα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και κάποια ώρα. Λάθος εδώ υπάρχει το Μεγαγιάννη. Σταμάτησε τρίπλα πολύ ψηλά και το πλήρωσε. Βασιλάκης. Παντελίδης γύρισε αριστερό φουτ. 52-63. Δεν ήταν αυτός του πόντος. Καλίδης για 3, δεν την λύση, την πάνω από τον ίδιο, πάει με τα όλα προς τα μέσα, αλλά στο κύκλο ξανά. Νάτος, Κοκκίνης, ξανά και ξανά. Κουρβέλος, Μιχαλίδης μόνος του, δεν το χάνει αυτό. Είναι 4-66, λογικά θα το σκορ με το οποίο θα λήξει η τρίτη περίοδος από το κέντρο το σκορ. Το προβάζουμε από 12 πόντων πάνω στην τελευταία περίοδο οι 99ers. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 54-66. Προβάζουμε 12 πόντων για τους 99ers, δημάτες από τη γωνία, κλάτς. Για να δούμε αν μπορούν να επιστρέψουν από το μείον 15 οι σκακιστές. Μιχαλίδης γύρισε, ωραία κίνηση, καλάθι. Μία σου και μία μου. Δημάδης, μπάλα στην γωνία, Κοκκίνης πέρασε. Καθάριο στον Παντελίδη με αλεούπ, άστοχος ο ψηλός. Μεγαγιάννη τα ανεβάζει. Μιχαηλίδης πάσα στο weak side. Κουρβέλος πέρασε. Έβγαλε τον Τάκη την μπάλα.
rebound αμυντικό από τον Μελέτη. Παντελίδης καραλύσει μαζί να μπει στο παρκέ. Τελούν ξανά τα μισμάτς χαμηλά σκακιστές. Μελέτη στον καθάριο. Βήματα από τον Γιάννη. Βέλος του διατρής Αθανασίου Σίδερο. Rebound από τον Μεγαγιάννη επιθετικό. 10 δεύτερα Αθανασίου Γουρβέλος. Ωραίο drive, άστοχο το τελείωμά του. Ο Κίνης καθαρίζει. Φάουλ τον Αθανασίου. Μάδης ξανά, όχι, κοκκίνηση στο εξαιρετικό. Μπάλα χαμηλά καραλύσε με τα χέρια του και έκοψε. Μάδης, Μαγιάννης τον πιέζει, μπάλα στην weak side, κοκκίνη στημένος από τη γωνία. Λοιπόν του Μιχαηλίδη 56-69. Μόλις 2,5 λεπτά έχουν περάσει. Καραλύσα από κοντά, ωραία συνεργασία στις τον Μιχαηλίδη. Τέταρτος πόντος των σκακιστών στην τελευταία περίοδο. Διαφορά στο συν 11, πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα και για να γυρίσει το μάτς. Καθάριος Δημάδης. Μελέτης πέρασε. Ωραία πάσα. Έχουμε 3 δεύτερα όμως. Δύσκολη προς από τον Γιάννη. Λιβάνης θετικό από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος γυρνάει αλλά φύγει και εκείνος. Μάδης στου διατρής από την κορυφή, αστοχό. Καθάριος έσωσε. Άλλη μπάλα θα βρει στα χέρια του Γουρβέλη, ο οποίος πήρε να βγάλει μεγάλη πάσα. Πάλο με λέξη, κατάλαβε. Έξι και 45. Στο σύν 11 η διαφορά είναι 99, νομίζω με ένα χτίσμα. Εκεί στο φινάλε της τρίτης περίοδου έχουν χτίσει καλή καβά. Καλύδης μέσα, φάουλ και δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Τον καλό Μιχαηλίδη χρειάζονται, ξαναλέω, σκακιστές μέσα και η δεύτερη. Αυτός και ο Γουρβέλος θα είναι αυτοί οι οποίοι ή θα γυρίσουν το μάτς τώρα ή θα πάνε διακοπές λίγο νωρίτερα. Φάουλ επιθετικό. Πέρασε, λίγη βρήκε χώρο, αλλά στόχησε ο ίδιος το rebound. Έγινε να δει και τον Μιχαηλίδη, αλλά δεν τα κατάφερε. Καθάριος τρέχει.
φάουλ του Τάκη του Μεγαγιάννη της Ιλάχ. Κοκκίνης. Βρήκε χώρο, πέρασε, έσπασε έξω την μπάλα, καθάριος στη γωνία, Μερμίγκης έχει όλο τον χρόνο και δεν θα αποφάσει. 60-71, το σύν 11 ξανά για τους 99ers. Μερμίγκης μιλάει μετά από πολύ ωραία, έχει ένα σκοράρι από την αρχή της τρίτης περίοδου, τριποντάκι ο Γκουρβέλος. Σιγά μην το παρατήσουν οι στάξιτες. Καθαρία από τον Τάκη τον Μεγαγιάννη. Σκαγιστές, θα πω εγώ ότι αν ήταν για ένα πράγμα γνωστό πέρσι, ήταν η ικανότητά τους να νικάνε τέτοια μάτς, τα οποία κυνηγάνε σε όλο το παιχνίδι. Για μένα οι 99ers, αν κρατήσουν την ψυχραιμία τους, καλάθι τώρα μεγάλα του Κοκκίνου. Αν κρατήσουν την ψυχραιμία τους οι παίχτες του Καζάκου, νομίζω θα έχουν το πάνω χέρι, αλλά εύκολο να το λες από το πάνω αυτό. Καραλής στον Μιχαηλίδη, Γουρβέλος 3, αυτό το κόλλο. Τελευταίο πεντάλεπτο. Για να δούμε τι θα δούμε. Στο παρόν σε πολύ καλή, μάλλον καλύτερη θέση οι 99ers, 63-74 το σκορ. Με τον Μιχαηλίδη κλέβει μπάλα στον Μεγαγιάννη. Μιχαηλίδης να βάλει φρένο. Πολύ ωραία πάσα στον Καραλή, ο οποίος γύρισε και το έβαλε. Τι έβγαλε ο Μιχαηλίδης. Καθάριος Μερμίγκης. Έχουμε βήματα. Μόνο από ό,τι βλέπω, 65-74. Συνέχεια στο μάτς. 65-74, οι 99ers παίζουν ψηλά. Κουρβέλος, ωραίο spin move. Πέρασε ο Γιάννης. Δεν βρήκε την πάσα, όχι την βρήκε στον Αθανασίου. Την γράφωσε εκεί. Μιχαηλίδης, προσπείτε. Κλείνει και δεύτερος μέχρι πάντου, προς τελειώνει. Μιχαηλίδης για δύο, δύσκολο σουτ, rebound, επιθετικό από τον Αθανασίου. Ωραία πάσα, δεν ήταν καλύτερος ο Μιχαηλίδης. Παντελίδης τρέχει, Μερμίγκης σαν στήριγμα, φάουλ και δύο βολές. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες ξανά στο ίδιο γήπεδο στις 7 Πέμπτου του περασμένου έτους. Τότε είχαν νικήσει τις Κακιστές με 63-58. Σίγουρα δεν θα έχουμε τέτοιο σκορ σήμερα. Πάμε εδώ την Καραλή.
ενώ επίσης ο Τίρκης περάσει θα βρει τον δρόμο του τους Μίνωες στην φάση των 8 για την Development 1 League. 3,5 λεπτά. Κανένα φάουλ προϊόν δεν έχουν να κάνουν οι σκακιστές. Ακόμα 2 έχουν διαθέσιμα οι 99ers. Παραγκουδάκης φοβερή πάσα. Παντελίδης άστοχος. Λοιπόν από τον Παντελίδη ο οποίος γράφει το 65-78. Τέταρτος του πόντος στην πιο κρίσιμη περίοδο. Κλέψιμο ξανά βουτάει και κλέβει ο Μερμίγκης. Έχουμε φάουλ εδώ τον Αφανασίου βολές τώρα για την ομάδα του Στάσου του Καζάκου, του Σταύρου του Καζάκου. Έχει μετά η ομάδα Τόμος. 65-78. Συνέχεια στο μάτς βολέει τον Μερμίγκη. Μέσα η πρώτη, πέμπτος του πόντος στην τελευταία περίοδο. Βγήκε 56, διαφορά στους 15. Γκουρβέλος για 3, δεν δίνει το κλειδί της ζωής, Καραλής ούτε εκείνος. Τα πράγματα ολοένα και δυσκολεύουν και τους ερυθρόλευκους. Λέω νομίζω το μάτς μόνο με ένα θαύμα γυρνάει. Δίκη 40. Καθάριος στον Μελέτη. Από εκεί στον Μερμίγκη ζούτα από το elbow. Μέσα και αυτό. Του ζώνει την λιγόμενος ο Μερμίγκης. Ο top πόντι του στην τελευταία περίοδο νομίζω καθαρίζουν το μάτς. Μιχαηλίδης παίζει με πλάτη. Γυρνάει Χριστοδουλόπουλος για 3. Αστοχός Καραλής στο επιθετικό και καλάθι από κοντά. Βλέπουμε τον Μεγαγιάννη. Έβγαινε ο ταξιδευτιασμός, σηκώνεται για 2, αλλά στο key rebound από τον Μελέτη. Τελευταία 100, δεύτερα καθάριος, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Λάθος εδώ. Το μάτς έχει τελειώσει. Το τελικό σκορ με να μάθουμε. Μιχαηλίδης, Γκουρβέλος, θα πάει για 3, θα το χάσει, rebound από τον Μερμίγκη. Γύρισε εκείνος μπλοκ από τον Γκουρβέλο, κατεβάζει ο Καραλής. Πέρασε, βρήκε ωραία τον Χρυσοδηλόπουλο, μπαλακτός από τα χέρια του Μπιλ. Τελευταία 50 δεύτερα. Μεγάλη πρόκριση για τους 99ers. Πάρε στο αστοχήσι, μικρή σημασία πλέον έχει αυτό. 67-82 θα είναι τελικό σκορ. Στην φάση των 8 πλέον η μάδα του Σταύρου του Καζάκου, εκεί όπου θα συναντήσει τους Μίνωες σε μια σειρά η οποία αν μη τι άλλο θα είναι full μπασκετική. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.